Τώρα πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, κυρίες και κύριοι. Οι Τούρκοι ζητούν Έλληνες γιατρούς. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υγείας της Τουρκίας, ο κ. Μεχμέτ Μουεζίνογλου, υποστήριξε πως η χώρα του είναι έτοιμη να καλωσορίσει Έλληνες γιατρούς, οι οποίοι ζητούν δουλειά στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Τουρκία. Περίπου 7.000 γιατροί στην Ελλάδα ψάχνουν δουλειά στο εξωτερικό και εμείς τους χρειαζόμαστε. Οι πόρτες της Τουρκίας είναι ανοιχτές, είπε συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ο κ. Μουεζίνογλου. Πρόσκληση για δουλειά στην Τουρκία απίθυνε στους 7.000 Έλληνες γιατρούς που αναζητούν εργασία ο Τούρκος Υπουργός Υγείας Μεχμέτ Μουεζίνογλου. Οι πόρτες είναι ανοιχτές για αυτούς και τους προσκαλώ να υπηρετήσουν στη χώρα μου με την επιστημονική τους γνώση, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός. Ο ίδιος διευκρίνησε πως η Τουρκία είχε την Ελλάδα ως παράδειγμα. Από το 2002 όμως η Τουρκία έχει αρχίσει να πετυχαίνει πολλά περισσότερα από ό,τι η Ελλάδα, λέει, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την αποτυχημένη πολιτική της λιτότητα που ακολουθείται. Η γειτονική χώρα διαθέτει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ώστε να δεχτεί επαγγελματίες της υγείας από το εξωτερικό, καθώς από τον Οκτώβριο του 2011 άλλαξε το νομικό πλαίσιο ώστε να μπορεί να δέχεται μετανάστες. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Υγείας της Τουρκίας, Ιρφάν Σενκάν, σήμερα 24 Έλληνες γιατροί απασχολούνται σε τουρκικά ιδιωτικά νοσοκομεία. Με δηλώσεις του στο πρακτορείο ειδήσεων Αντόλου, ο κ. Σενκάν ανέφερε ότι οι ανάγκες του ιδιωτικού τομέα της χώρας μπορούν να καλυφθούν από Έλληνες γιατρούς. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα θέματα που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους και καλωσορίζω αμέσως τον γραμματέα της ΑΔΔ, τον Γενικό Γραμματέα της ΑΔΔ, τον κύριο Ερμή Κασέ.